Ένας άντρας! Ένας από τους πληθυσμούς του δύο! Εμείς ένας ρε ένας από εσάς! Υπάρχει άντρας! Άντρας υπάρχει μπορεί. Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση από την ελληνική δικαιοσύνη βρίσκει το Ευρωκοινοβούλιο αντιμέτωπο με μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πώς θα χειριστεί τον καταδικασμένο πλέον Γιάννη Λαγό? Αρσενικός υπάρχει ένας! Όχι ρε μ***α με τη μάσκα! Ξύλο χέρι με χέρι! Παίζεις! Παίζεις ξύλο χέρι με χέρι! Χέρι με χέρι παίζεις ρε μ***α ξύλο! Η νομική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου ώστε ο πρώην χρυσαυγίτης και νυν ανεξάρτητος ευρωβουλευτής να απολέσει τα ενεργά του προνόμια. Η ποινική καταδίκη του ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής δεν συνεπάγεται έκπτωσή του από το αξίωμά του. Εφόσον αρθεί η ασυλία του από το Ευρωκοινοβούλιο, ο κ. Λαγός μπορεί να συλληφθεί και να κρατηθεί στις φυλακές Κορυδάλου, χωρίς όμως να χάνει εξ αυτού του λόγου την ευρωβουλευτική ιδιότητα. Το κλίμα για εκείνο στις Βρυξέλλες μόνο ευνοϊκό δεν είναι. Καθώς ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντάβιτ Σασόλι, με αφορμή τα υβριστικά σχόλια του Γιάννη Λαγού κατά της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου. Ο κύριος Λαγός έστειλε μια επιστολή σε όλους τους Ευρωβουλευτές και όλο το Κοινοβούλιο, στο οποίο καθίβριζε την Ελλάδα. Εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη να υπερασπιστώ την Ελλάδα. Και του απάντησα με κοινοποίηση σε όλους τους συναδέλφους. Ακολούθησε μια πραγματικά χυδαία υβριστική απάντηση εναντίον μου. Ο Γιάννης Λαγός από τις Βρυξέλλες συνεχίζει να προκαλεί. Εάν δεν βγει θετικό το τεστ κορονοϊού που έκανα, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί θα είμαι στο δικαστήριο. Έχω δικαίωμα λόγου. Θα ακουστούν όλα, γκρεμίζοντας τη χούντα τους. Σας περιμένω εκεί. Ακόμα και μόνος όμως θα πάω. Σαν ευρωβουλευτής, λοιπόν, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα προσφύγω με όλα τα ενδικά μέσα που έχω, όπου υπάρχει δυνατότητα. Θα σηκώσω όποια πέτρα υπάρχει